Ό,τι έχουμε πει ισχύει στο ακέραιο. Τα νερά και η ενέργεια είναι αδιαπραγμάτευτα, είναι δημόσια αγαθά. Ακόμη δεν έχει δοθεί το νομοσχέδιο στη διαβούλευση. Την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν με τον Υπουργό Ενέργειας, του είχα πει να μας το δώσει το νομοσχέδιο πριν πάει και εισαχθεί στη Βουλή, ακόμη και για τη διαβούλευση. Ήδη από διάφορες διαρροές που υπάρχουν, εμείς εργαζόμαστε πυροτεδώς στο να το αναλύσουμε από αυτό που έχουμε ως πρώτη πληροφόρηση στη λεπτομέρειά του. Αυτό που μπορούμε σε αυτή τη φάση να κάνουμε και να αναλύσουμε είναι έτσι ώστε η περιοχή μας από τις όποιες εξελίξεις που εμείς ευχόμαστε να μην υπάρξουν, να μην υπάρξει δηλαδή η πώληση των μονάδων, να βγει τουλάχιστον κατοχυρωμένη, διασφαλισμένη και αν θέλετε στη λογική της διασφάλισης των ανταποδοτικών τελών να παραμείνουμε στα ίδια και να είναι και κάτι περισσότερο. Αλλά σας λέω και πάλι, εμείς θα δώσουμε τη μάχη και μέσα και έξω από τη Βουλή να αποτρέψουμε αυτό που πάει να γίνει. Δεν πάμε με στήρα πρόταση, δεν πάμε με στήρα άρνηση. Πάμε με πρόταση ρεαλιστική που θα διασφαλίσει τα αγαθά για τους πολίτες, θα διασφαλίσει τα αγαθά για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και για την εθνική αυτάρκεια της χώρας. Σε μια περίοδο που τα εθνικά μας θέματα, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, είναι σε μια φάση που πρέπει όλους να μας προβληματίζει. Η χώρα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσει την κυριαρχία της και μέσα στην κυριαρχία είναι και η ενέργεια.